Τι μάθαμε. Εντάξει, εγώ χωρίς και μαθήματα, επανάληψη έκανα στα βασικά γιατί χρειαζόταν. Εντάξει, είδα τον Έντι, δεν έχω ξαναδεί αυτή την τρόπο άσκησης. Αίσθηση. Εφαρμογή στον... Εντάξει, υπήρχε αίσθηση του φόβου, στο τέταρτο, ειδικά στο τέταρτο, το τελευταίο στάδιο. Δεν ανταποκρίθηκα σωστά, σε πολλά το είδα δηλαδή. Έλλειψη μαθημάτων είναι. Εντάξει, πιο πολύ το φάξα να φύγουμε. Και καλά έκανες. Μερικά χτυπήματα που έφαγα τα κατάφερα σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα. Εντάξει, θα το βελτιώσω ωραία. Περισσότερα. Σε άσκηση, σε όλα. Ωραία. Κύριε Χάρη. Με το δίδυ, σε πιο αρέτα, αλλά πρέπει να μάθω να αντιπιτίθω όταν μου έρχεται. Καθόλου ότι κατάλαβα ότι πρέπει να το πανά, ειδικά στα πρώτα δύο. Αυτό. Μπράβο. Σενάρια, καλά. Κάθε μέρα πέρα και. Και εγώ το ίδιο μάθα ότι μπορείς να αποφύγεις καταστάσεις άμα ότι δεν απαραίτητο πάντα να κάνεις κάποια κίνηση. Μπορείς να τις αποφύγεις. Τώρα αν για κάποιο λόγο δεν γίνεται, προτείνεις γι' αυτό. Όσο χρειάζεται. Και φεύγεις. Η διαπόσταση, κάτω από τη διαπόσταση. Τίποτα. Πρέπει να ξαναδούμε τα πρωτόκολλα πάλι. Ξανά και ξανά. Επανάληψη και επανάληψη. Εγώ κρατήσα στον Έντι. Δεν μου βγαίνει το χτύπημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είχα βάλει ένα στόχο σήμερα να εξασκήσω την άμυνα. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν το πέτυχα. Εκεί μέσα τη γινόταν, ας πούμε. Δεν έχω ξεχάσει όλα. Ξέρεις γιατί είναι αυτό. Ξέρεις γιατί έγινε αυτό. Γιατί τα ξεχάσει όλα. Γιατί ανεβάσαμε παρομοίως παράδειγμα. Στρες. Έτσι. Γι' αυτό και πρέπει έτσι. Αυτός είναι ο στόχος. Να ανεβάσουμε το στρες και να μάθεις να δουλεύεις μέσα από αυτό. Ναι, είχα βάλει τον στόχο. Δεν μου βγήκαν τα χτυπήματα. Μου βγήκαν βέβαια παραδόξως όταν έκανα το Διονύση και μου ξέφυγαν και δύο, α πούμε, και του δώσετε συγγνώμη κιόλα. Απαράδεκτο. Γιατί? Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Γι' αυτό δεν φταίει εσύ, γι' αυτό φταίει εκείνο. Τις κάσκες τις έχουμε για συγκεκριμένο λόγο. Ο Διονύσης έχει κάσκα, έχει και μασέλα, έχει και σπασουάρ, τα πάντα έχει. Άρα, ποιος ευθύνεται για το λάθος αυτό? Και εγώ ευθύνομαι. Όχι, εσύ τη δουλειά σου κάνεις. Και με το Διονύση, το δεύτερο, νομίζω ότι ήταν, κατά τη γνώμη μου, με βοήθησε πάρα πολύ. Η δεύτερη φάση, μετά το Μέντι, που ξαναδουλέψαμε τα πρωτόκολλα. Και με πιο έμπειρους, οι οποίοι μας διορθώσαν δύο φορές. Έτσι. Για μένα ήταν πολύ οργανωμένο. Δηλαδή, κάναμε το Μέντι, πάραμε το ξύλο μας, ωραία, το στρες, εντάξει, και μετά ξαναδουλέψαμε τα πρωτόκολλα. Πολύ καλό λένε οι πόλεμοι. Μπράβο. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να τα μάθετε, να τα δουλεύετε απ' έξω. Okay. Χωρίς σκέψη, χωρίς τίποτα. Το έχουμε κάνει πολλές φορές, άρα ξέρεις αυτομάτως τι πρέπει να κάνεις. Το επόμενο βήμα. Και η διαφορά μεταξύ του φόβου και του πανικού είναι να γνωρίζεις το επόμενο βήμα. Plan B. Plan B. Not even plan B. Step 2, step 3, step 4, step 5, etc., etc., etc. Okay. No plan. You're screwed. You have a plan, you got something to go to. That's what protocols are for. Σήμερα ήθελα να αντιμετωπίσω διαφορετικά το παιδί, δηλαδή δεν μπήκαμε σπάιτ και παρατήρησα ότι είναι πολύ πιο δύσκολο άμα όντως προλάβεις να βγάλεις κάποια χτυπήματα να έχεις τον έλεγχο του άλλου. Δηλαδή, ήταν πιο γρήγορο ίσως, αλλά είδα ότι είναι πιο επικίνδυνο να φύγει ο άλλος και να πέσει πίσω. Οπότε νομίζω πολύ καλύτερα έτσι, γιατί και για άλλους λόγους, δηλαδή ότι φαίνεσαι πιο αμυντικός κλπ. Και το έχω κάνει και περισσότερες φορές, οπότε αισθάνομαι πιο σίγουρος να κάνω έτσι. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο δουλεύεις μέσα στην βία, τόσο πιο οικία σου γίνεται, τόσο πιο εύκολο γίνεται να τη χειριστείς. Και το καλό είναι ότι είναι ελεγχόμενη εδώ τουλάχιστον. Αλλά το σφίξιμο το έχεις ούτως ή άλλως. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί έτσι είναι. Εγώ σήμερα επίσης έβαλα σκοπό να δουλέψω πάνω στην έντυπη άμενες με κρυούς ή σπάιτ. Ανταυτού
παρότι το δουλεύουμε συνέχεια στο σχολείο. Δεν μου έδινε, μου έδινε να κόβω τα χέρια στην ούρη. Μετά το δουλέψα καλά στην ασπίδα, θεωρώ ότι κάτι έκανα. Επίσης, πάλι θα πω και τα λαχτίσματα, όπως λέω κάθε φορά, γιατί μου κάνει εντύπωση ότι δεν βγαίνει κανένα λάθος να βάλω στον Έντι, που να έχετε καταπάνω σε ένα σαγκώδη τύπο, τίποτα εσύ τόσο ευρωπαίο. Και επίσης σήμερα ξεδιάλυνα εντελώς στο μυαλό μου τα πρωτόκολλα. Δηλαδή, με αυτό που κάναμε στο τέλος ειδικά, με τις ασπίδες, ξεκάθαρα μέσα μου που βγαίνουν χρηματογραφικά πλέον. Πολύ χρήσιμη άσκηση. Ναι. Έτσι. Όσον αφορά τις αντιδράσεις, υπάρχουν δύο ενστικτόδια αντιδράσεις. Η μία είναι να καλύψεις το κεφάλι σου, η άλλη είναι να μπεις σπρώχνοντας τα χέρια προς τα έξω για να αποθήσεις τον κίνδυνο από πάνω σου. Άρα εσύ δούλεψες τη μία από τις δύο. Ναι, γιατί όμως μου είχα την ώρα να κάνω τον κρυό, δεν μου έκανε γιατί μου είχαν τα χέρια. Γιατί ήθελες να αποθήσεις τον άλλον από πάνω σου, απλό είναι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ότι είναι λάθος αυτό που έκανες, απλά χρησιμοποίησες δύο από τις φυσικές αντιδράσεις που έχει ο κάθε άνθρωπος στον πλανήτη. Ο ένας είναι να καλύψει το κεφάλι του και ο άλλος, η άλλη αντίδραση, είναι να διώξει τον κίνδυνο από πάνω του, σπρώχνοντας. Και ο λόγος αυτός είναι ο λόγος μάλλον που ο κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει ανθρώπους που έχουν μαχαίρια, πιστόλια κτλ. Τραυματίζονται στα χέρια. Γιατί προσπαθούν να διώξουν από πάνω τους τον κίνδυνο. It's instinct. Nothing wrong with it. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ξέρεις τι θα κάνεις αφού το κάνεις αυτό. Τον έδιωξες και τώρα τι κάνουμε. Γι' αυτό και κάνουμε τα πρωτόκολλα. Γι' αυτό και έχουμε ξεκάθαρα πράγματα. Ωραία. Δεν έχουμε χίλιες επιλογές, 40.000 τεχνικές. Λίγα πράγματα. Καλά δουλεμένα. Βαγγέλη. Πρέπει να δουλέψουμε λίγο τη φωνή. Ναι. You're the strong silent type. Θέλω να φωνάζεις, ρε. Λοιπόν, και το σπρώξιμο δεν το είχα καταλάβει. Μετά, έχω μια δυσκολία στο να πιάσω και να αρχίσουν όλα αυτά. Δηλαδή, δεν ήξερα να πιάσω την ασπίδα μετά που κάναμε το σπέκο, την ασπίδα που βλέπω μου και σίγουρα να συνδυάσει είναι πάλι θέμα, να βρεις μια ροή. Παρότι είναι απλά, δεν σου γίνει. Σωστά. Για να καταλάβεις ότι ακόμα δεν έχεις δει στρες δρόμου, αυτό ήταν στρες μέσα σε έναν ελεγχόμενο χώρο. Φαντάσου να είναι και δρόμου κιόλας. Γι' αυτό και εμείς το κάνουμε πολλές φορές εδώ πέρα για να γίνει οικείο. Okay. Ο σκοπός όλος αυτού εδώ που κάνουμε είναι να απευαισθητοποιηθεί κάποιος και να του γίνει οικεία η βία. Να μην πανικοβάλλεται. Στρες, ναι. Φόβο, ας είναι, αλλά όχι πανικό. Μιχαήλ. Εγώ δύο πράγματα, δάσκαλε. Ένα είναι ότι είναι πολύ καλό αυτό το κάθε μήνα που κάνουμε τον Έντι. Είναι πάρα πολύ καλό, διότι νιώθεις ότι σαν να ακουμπώνουν κάποια πραγματάκια και αρχίζει και σπάει λίγο αυτό το βουνό που βλέπεις μπροστά σου, αλλά δεν αντιμετωπίζεις αυτό το μαύρο πράγμα και δεν σπάει να γίνει μετά θα τις βράω, ας πούμε, τι θα γίνει. Αρχίζει και γίνεται πιο απλό, λες, okay, τάξει. Και αρχίζει και γίνεται λίγο μαθηματικά, λίγο πιο απλά τα πράγματα. Λες, οκ, okay, θα δούμε. Ξέρουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Τουλάχιστον έτσι νομίζεις. Και ας δω τι βγει. Είναι πολύ καλό αυτό, δηλαδή, και γίνεται πιο εύκολο. Και θέλω να πω, δηλαδή, το βίντεο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να δεις αν όντως πραγματικά ή απλά είναι στο κεφάλι σου αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πραγματικά γίνεται αυτό. Και μεταφράζεται όντως δηλαδή, πρακτικά ή απλά το νομίζεις. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον. Γι' αυτό και το κάνουμε. Ακριβώς. Και το δεύτερο είναι ότι μου έκανε εντύπωση ότι μετά από τρίτο μάθημα, τέταρτο, πόσο δυνατά είναι αυτά τα βήματα. Δηλαδή, χωρίς να καταλαβαίνεις, όταν εφαρμόσεις αυτά τα πολύ απλά που λέμε εδώ πέρα, ότι θα κάνεις έτσι, όχι έτσι, γιατί έτσι, για αυτόν τον λόγο, πόσο αυξάνει κατακόρυφα η δύναμη ενός ανθρώπου, χωρίς να το κάνει καμπάρο ίδιος φυσικά, αλλά ο άλλος που είναι στο άλλο άκρο το νιώθει και μέσα από την ασπίδα. Δηλαδή, το χτύπημα είναι. Και δεν του φαίνεται δηλαδή. Και τρίτο μάθημα, δεν το δηλαδή μου βάλει σε 2-3 εισαγωγές και τα ράφια μέσα στην αυτή. Οπότε αυτό δηλαδή είναι πολύ καλό. Good. Κύριε Κάρολε. Δύο συμπεράσματα.
Το πρώτο είναι ότι τα βασικά, τα απολύτως βασικά πράγματα πρέπει να είναι πρώτα στο κεφάλι. Είναι βασικά πράγματα όπως τα ψηλά τα χέρια. Το πρώτο πράγμα. Ψηλά τα χέρια. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις πολλές φορές για να το συνηθίσεις. Και είδα ότι δεν το έχουμε συνηθίσει. Άρα θέλει να σηκώνουμε τα χέρια μας. Να είμαστε τζάμπι να κοιμούμε. Το δεύτερο. Και μετά, αφού γίνει αυτό, μετά τα υπόλοιπα έρχονται όλα και πιο γρήγορα. Αφού κουμπώσει ένα και κουμπώσει. Εγώ αυτό βλέπω σε μένα πρώτα και μετά στο γύρο μου. Λοιπόν, δεύτερο. Ό,τι δεν γίνεται by the book, δηλαδή όταν δεν γίνεται κάτι καλά, σωστά, κάποια στιγμή θα σου βγάλεις κάμερα. Κάποια στιγμή θα βγει πρόβλημα. Από τον εξοπλισμό. Από το πώς θα βάλεις τον εξοπλισμό σου. Μία, δύο, τρεις την γλίτωσες, την τέταρτη θα τη φας. Ο Έντι είναι άτρωτος. Δεν κούμπωσε μια φορά καλά και μια φορά έφυγε το κεφάλι. Δεν πάθαμε τίποτα. Αλλά θέλω να πω ότι όλα μπορούν να γίνουν, άμα δεν γίνουν σωστά, να ξεφύγουν. Αυτά τα συμπεράσματά μου. Δεν σε απαξίωσα, αλλά δεν μπορεί να κυνηγάς όταν είσαι σε δεύτερο ή τρίτο γύρο κάποιον, τον Έντι. Και καλό να έχουμε τις οδηγίες, γιατί είπαμε να είμαστε σε πιο κλειστό χώρο και κάτι που γίνεται ξαφνικά. Δηλαδή το κόνσεπτ το αντιλαμβανόμαστε. Μπαίνουμε στο μάθημα, εντάξει. Good. Έχει να προσθέσει κανένα τίποτα. Λοιπόν, ποιος έμαθε κάτι. Ναι, good. Ποιος διασκέδασε.